Φωτιά! Πάρτε κοντά 99, γρήγορα. Καλημέρα, με λένε Μαρία Θεοδωρή. Τηλεφωνούμε από την ΕΛΑΦ Πιερίας και εντοπίσαμε μία φωτιά έξω από το χωριό της ΕΛΑΦΟΥ. Ναι. Ένα δάσος. Στον δρόμο, Κυριάκη. Στο... δέντρα. Στον δρόμο, ναι. Στον δρόμο, Κυριάκη. Στον δρόμο, Κυριάκη. Στον δρόμο προς τα Αριάκια είναι. Μαρία Θεοδωρή. Κάπως έτσι ξεκίνησε το σενάριο της άσκησης, στην οποία συμμετείχαν οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ελάφου Εξοχής, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης και την Εθελοντική Ομάδα Δράσης Πιερίας, που κάθε χρόνο υλοποιεί το πρόγραμμα «Χαρίζω μια μέρα από το καλοκαίρι μου στο δάσος». Τα παιδιά έμαθαν τι πληροφορίες πρέπει να δίνουν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία όταν διαπιστώνουν ότι υπάρχει φωτιά στην περιοχή τους. Λίγη ώρα αργότερα ένα πυροσβεστικό όχημα φτάνει στην περιοχή προκειμένου να κατασβέσει τη φωτιά για την οποία ειδοποίησαν τα παιδιά. Σήμερα κάναμε μία άσκηση προς εκπαίδευση των παιδιών δημοτικού σχολείου, άσκηση κατάσβεσης πυρκαγιάς, για να δουν οι μικροί φίλοι μας τον τρόπο και τη διαδικασία και τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν και αυτοί για να μας βοηθήσουν. Ήδη βρισκόμαστε 1,5 μήνα μετά την αντιπυρική περίοδο. Θεωρούμε ότι η πρόληψη κατά κύριο λόγο, η συνεργασία με τους διάφορους φορείς και βασικότερα ο εθελοντισμός είναι το τρίπτυχο που μας φέρνει τελικά αποτελέσματα. Καλό είναι να ξεκινάμε από μικρές ηλικίες, να υπάρχει υποδομή στην παιδεία για να προλαβαίνουμε και να μην βλέπουμε στο τέλος να επέρχεται η καταστροφή. Τέτοιου είδους δράσεις δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να κατανοήσουν πλήρως την πρόληψη της πυρκαγιάς, αλλά και τη σημασία της έγκαιρης ειδοποίησης. Σήμερα κάνουμε μια άσκηση η οποία είναι σημαντική, γιατί τα παιδιά από τη μικρή ηλικία μπορούν να μάθουν πράγματα που εμείς οι μεγάλοι δεν μπορούμε. Και αυτό που γίνεται εδώ θα είναι καλό να επαναληφθεί και όσες φορές ακόμα είναι δυνατόν σε όλα τα σχολεία, για να δουν τα παιδιά ότι η αξία της πρόληψης είναι πολύ μεγάλη για τη φύση και γενικότερα για το περιβάλλον. Τα ίδια τα παιδιά δήλωσαν ενθουσιασμένα από την άσκηση, στην οποία πήραν ενεργό μέρος. Σήμερα κάναμε μια άσκηση πυροσβεστικής και ήταν ωραία και μάθαμε καινούργια πράγματα. Περάσαμε ωραία. Σήμερα ήρθαμε εδώ για να μάθουμε κάποια πράγματα για την πυροσβεστική. Ήταν χρήσιμα πράγματα, γιατί πιάνουμε φωτιές και πρέπει να καλέσουμε το 199 και εύχομαι να το ξανακάνουμε. Σήμερα μάθαμε πάρα πολλά πράγματα, επίσης για τις πυρκαγιές, και ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ευχόμαστε να το ξανακάνουμε και ευχαριστώ που μας φέρατε εδώ. Εξάλλου, τα μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Πιερίας τόνισαν τη σημασία του προγράμματος «Χαρίζω μια μέρα από το καλοκαίρι μου στο δάσος». Ξεκινά και φέτος η σεζόν. Κλείνει 5 χρόνια πλέον η δράση «Χαρίζω μια μέρα από το καλοκαίρι μου για το δάσος». Είναι πολύ σημαντική αυτή η δράση και ο κόσμος την έχει αγκαλιάσει, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει δώσει πάνω από 100 περιστατικά, από τα οποία κάποια ήταν πολύ σοβαρά. Άρα λοιπόν ελπίζουμε και φέτος ότι με τους 1.200 ανθρώπους που συμμετέχουν θα καταφέρουμε να διαφυλάξουμε τη φύση, τον Όλυμπο, και να έχουμε μια καλή σεζόν. Ξεκίνησε και για φέτος το «Χαρίζω μια μέρα από το καλοκαίρι μου στο δάσος». Είμαστε 30 εθελοντές που συντονίζουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Οι εθελοντές που θα κλείσουν βάργες υπολογίζουμε ότι θα είναι περίπου 1.200 οικογένειες. Το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται ξεκινάει επίσημα πλέον, αρχίζουν οι πρώτες βάργες και ελπίζουμε να πάμε τόσο καλά όσο πήγαμε και τα προηγούμενα χρόνια.